Ένα άλλο θέμα που πάλι έχουμε συζητήσει είναι ποια ταξινόμηση και τοποθέτηση υπάρχει αμέσως μετά τον θάνατο και πού πηγαίνει δηλαδή η ψυχή αμέσως μετά τον θάνατο. Υπάρχει μια ταξινόμηση, μπαίνουν κάπως, διαχωρίζονται οι καλοί από τους, οι αγαθοί από τους κακούς, και μετά όταν γίνει η τελική κρίση στην Δευτέρα Παρουσία, οι δίκαιοι θα βρίσκονται όλοι στο αυτό πνευματικό επίπεδο, θα απολαμβάνουν τα αυτά άγαθα, θα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, θα υπάρχει και εκεί μια ταξινόμηση. Όπως και η Θεία Γραφή, αλλά και άλλοι πατέρες, το διαλύουν αυτό το πράγμα. Μπορεί, όπως στη χώρα των Γεργεσινών που πει ο Χριστός, πώς είσαστε, που πήγε το Ιόνιση Αγέλη, τον Αγέλη, μάλιστα. Α, αυτό λέει, γεδεώνει μεθαν. Δηλαδή πολλοί, πολλοί δαίμονες και χίλιοι και δυο χιλιάδες μπορεί σε έναν άνθρωπο. Είναι, πώς να πω, αόρατα πνεύματα αυτά. Έτσι και στον Παράδεισο, μέσα στον Παράδεισο θα είναι όλοι οι δίκαιοι, όλοι οι σωσμένοι. Αλλά τη χαρά την οποία θα απολαμβάνουν από τον Χριστό θα είναι διάφορος. Ο ένας θα απολαμβάνει τροποντινά 10, άλλος θα απολαμβάνει να πούμε 50, άλλος θα απολαμβάνει 2. Αλλά ένας δεν θα γνωρίζει τον άλλον ότι άλλος είναι καλύτερος από εμένα, ναι, για να μην στεναχωρευτεί. Εν τα ουκές υπόν σου λείπει ο στεναμός, λέει. Δεν θα διακρίνει ένας τον άλλον. Ο τόπος ο ίδιος. Αλλά η χάρη που θα παίρνει ο ένας από τον άλλον από τον Χριστό, η πηγή της χάρητος θα είναι διάφορος. Μάλιστα. Όπως οι Άγιοι Άγγελοι. Δεν είναι τοπικός χωρισμένοι οι Άγιοι Άγγελοι. Όχι. Χαριστικός. Δηλαδή η χάρη που κυκλοφορεί στον έναν, τον άνθρωπο, στον άλλον, στο Σεραφείμ, το Χερουβείμ, τα Αρχάγγελοι. Η χάρη είναι. Όχι τοπικός. Όχι τοπικός. Μάλιστα. Δηλαδή βαθμιαίος είναι. Κατά το βαθμό θα είναι ο ένας χωρισμένος από τον άλλον. Όπως εμείς. Εσύ μπορεί να έχετε τώρα 10. Εγώ μπορεί να έχω ένα από 50. Ο άλλο το παιδί σου μπορεί να έχει 100. Σε έναν κύκλο όλοι. Αλλά εγώ δεν θα καταλάβω ότι εσείς έχετε περισσότερο από εμένα. Για να μην λυπηθώ. Μάλιστα. Αυτό πάνω περισσότερο. Μάλιστα. Όχι αυτό. Α, δεν θα φαίνεται. Ο άλλο δεν το διακρίνει. Δεν θα το διακρίνει ο άλλος. Όχι, γιατί θα λυπηθεί. Αν αυτό έχει 10 και εγώ έχω 5. Αλλά από ό,τι προϋβάζεται. Επομένως η αγάπη του Θεού είναι απέραντη. Απέραντη. Ένα είναι, το λέει και ο Άγιος Άγιος Κλίμακος, ότι οι Άγιοι τα μεταβιβάζονται, τα προϋβάζονται σε χάρη, σε χάρη, σε χάρη, σε ατελευτήτως. Ατελευτήτως. Έχουμε φέτος, να πούμε, 5 βαθμούς χάρη. Μετά από 2-3 μέρες θα έχουμε 6, μετά από 10, 50, 500. Μάλιστα. Έχει τέλος ο Θεός. Μάλιστα. Δεν έχει τέλος. Αυτό πια είναι ως ανταπόδοση, χωρίς κανένα αγώνα μεταθάνατον. Όχι. Τελείωσε ένα αγώνα, τελείωσε η κρίση, πάει τελείωσε να πούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Και πριν από τη Δευτέρα, από την οριστική κρίση, γιατί, που τοποθετούνται. Γιατί όταν τάζουμε μια λειτουργία να κάνουμε τον Άγιο Νεκτάριο μια λειτουργία να μου κάνει αυτό το πράγμα να πει. Το περιμένει ο Άγιος. Το περιμένει. Διότι με τη λειτουργία τον προεβάζεις πιο κοντά στο Χριστό. Α, έτσι. Βέβαια. Μάλιστα. Αν είναι τώρα που είμαι 100 βαθμούς στο Χριστό, με τη λειτουργία του βάζεις 102. Α, πιο κοντά. Α, γι' αυτό όταν τάζουμε λειτουργία θέλουμε να την κάνουμε τη λειτουργία. Α, έτσι. Βέβαια. Μάλιστα. Και ένα κεράκι που τους ανάβουμε, τους υποχρεώνουμε να κάνουν το δικό μας αυτοί που τους ζητάμε, αλλά εκεί όμως προβάζονται πιο κοντά στον Χριστό.